Καλησπέρα σας, κυρία Χριστοδουλάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Βακιθιανάκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ποια είναι η κατάσταση, γιατί είδαμε τα στοιχεία, είναι εντυπωσιακώς αρνητικά. Πράγματι, κατά την περίοδο του lockdown, όπου όλος ο κόσμος ήταν κλεισμένος μέσα στα σπίτια του και η μόνη του διέξοδος ήταν το διαδίκτυο, ίσως και η μόνη του επιλογή ήταν να πραγματοποιεί αγορές μέσω του διαδικτύου, καθώς τα φυσικά καταστήματα ήταν κλειστά, παρατηρείται στην ελληνική ανοιχτή γραμμή καταγγελιών Safelan μια πολύ μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων που αφορούσαν σε οικονομικές απάτες. Γενικότερα, όσον αφορά το σύνολο του αριθμού των καταγγελιών για το δίμηνο Απρίλιος-Μάιος, συγκριτικά με το περισσινό έτος για τους ίδιους μήνες, βλέπουμε μία εκτείναξη στον αριθμό των καταγγελιών της τάξης του 135%. Τα κρούσματα και το σύνολο των καταγγελιών ξεπέρασαν τις 2.000 καταγγελίες για αυτό το δίμηνο, έχοντας τα πρωτεία οικονομικές απάτες. Ήταν πολύ πρόσφορο το έδαφος, δυστυχώς, εκείνη την περίοδο για κάποιους επιτίδιους οι οποίοι θέλησαν να εξαπατήσουν τους Έλληνες αγοραστές μέσω κάποιων ηλεκτρονικών καταστημάτων, τα οποία στην ουσία σαν σκοπό είχαν να εξαπατήσουν οικονομικά τον κόσμο. Επρόκειτο κυρίως για περιπτώσεις όπου οι αγοραστές έκαναν κάποια παραγγελία ενός προϊόντος, όμως φαίνεται το προϊόν το οποίο παραλάμβαναν δεν πληρούσε εκείνες τις προδιαγραφές που αρχικά είχαν στο μυαλό τους, ή δεν υπήρχε η δυνατότητα μετά επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής του προϊόντος αυτού. Καθώς επίσης πολλές ήταν οι περιπτώσεις όπου ο πολιτής μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής έστελνε ένα tracking number στον αγοραστή, βάσει του οποίου θα μπορούσε να παρακολουθήσει την εξέλιξη και την πορεία της παραγγελίας του, όμως φαινόταν αυτό το tracking number να οδηγεί σε ανύπαρκτη πληροφορία, δηλαδή φαινόταν να είναι προσωρινά μη διαθέσιμο, κάτι το οποίο παρέμπεπε σε οικονομικές απάτες. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχασαν τα χρήματά τους μέσα από αυτή τη διαδικασία κατέφυγαν στη Safeline και την ενημέρωσαν για αυτού του είδους τις ιστοσελίδες που τους προκάλεσαν αυτή τη ζημία. Έχουν αυτοί οι άνθρωποι, κυρία Χριστοδουλάκη, την πιθανότητα να δικαιωθούν, δεν ξέρω, να τουλάχιστον να εντοπιστούν αυτοί οι απατεώνες που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο? Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό να πάρει κάποιος πίσω τα χρήματά του. Θα πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος ο οποίος μέσω της ελληνικής αστυνομίας να εξακριβωθεί ποιος είναι ο δράστης. Αν ωστόσο δεν έχει ρίξει την ιστοσελίδα από το διαδίκτυο, αυτή την παράνομη, και γι' αυτό το λόγο συμβουλεύουμε τους χρήστες στο κομμάτι πολύ της πρόληψης, να είναι πολύ προσεκτικοί πριν να μπουν στη διαδικασία να κάνουν κάποια αγορά. Άλλωστε, να τονίσουμε ότι αυτές οι διαδικτυακές αγορές δεν μιλούμε για πολύ μεγάλα οικονομικά ποσά. Μιλάμε για 50 ευρώ, για 100 ευρώ, δεν μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι ο κάθε χρήστης, προκειμένου να βρει το δίκαιο του, για να το βρει θα πρέπει να δαπανίσει ακόμα παραπάνω χρήματα, κάτι το οποίο εν τέλει δεν τον συμφέρει. Παρ' όλα αυτά, οι ιστοσελίδες τέτοιου τύπου ήρθαν στα δικά μας χέρια και εμείς με τη σειρά μας ενημερώσαμε την μονάδα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αυτό τώρα το οποίο επιμένουμε και εμείς, αλλά και η μονάδα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, είναι στο κομμάτι της πρόληψης, δηλαδή να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με εκείνες τις ιστοσελίδες που μας παρουσιάζονται ότι δήθεν πουλούν ένα προϊόν σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, με πολύ δελεαστική τιμή, το οποίο όμως ενδέχεται να παραπέμπει σε μια ιστοσελίδα η οποία δεν είναι αξιόπιστη. Πριν να προχωρήσουν σε μια συναλλαγή, να κάνουν μια υποτυπώδη έρευνα στο διαδίκτυο από άλλους και να αντλήσουν πληροφορίες και κριτικές από άλλους αγοραστές οι οποίοι επίσης προτίμησαν αυτή την ιστοσελίδα και έκαναν κάποια αγορά, καθώς επίσης να κοιτάξουν, να εξετάσουν αν αυτή η ιστοσελίδα από την οποία σκοπεύουν να αγοράσουν κάτι έχει στοιχεία επικοινωνίας.
Δηλαδή έχει κάποιο email, κάποιο όνομα τεπώνυμο, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος, υπάρχει κάποια διεύθυνση όπου εδρεύει ένα τέτοιο κατάστημα και στο φυσικό κόσμο ενδεχομένως. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που δείχνουν αν κάποια ιστοσελίδα είναι αξιόπιστη ή όχι. Και γι' αυτό το λόγο εμείς συμβουλεύουμε τους χρήστες, όχι μόνο την περίοδο της πανδημίας, αλλά και όσα χρόνια τώρα λειτουργούμε, αλλά και από εδώ και στο εξής, που φαίνεται να εντείνεται αυτό το πράγμα και να εξακολουθούμε και όλο να διωγγώνονται οι οικονομικές συναλλαγές μέσα από το διαδίκτυο, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, επιφυλακτικοί και να κάνουν μια υποτυπώδη έρευνα προτού μπουν στη διαδικασία να αγοράσουν κάτι. Μας λέτε τώρα αυτά τα πολύ βασικά, κυρία Χριστοδουλάκη, που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και επειδή νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να αγοράσει παραδείγματος χάρη ρούχα ή ηλεκτρονικά ή παπούτσια, βάζοντας αυτό βλέπει δηλαδή κάποιες περίεργες έτσι εταιρείες που δεν τις γνωρίζει κάποια... Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια καμπανάκια που θα πρέπει να μας, θα πρέπει να τα ακούμε, χωρίς να είμαστε βέβαια όλοι, δεν είμαστε ειδικοί, είτε ηλεκτρονικοί, δεν είμαστε της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ούτε μπορούμε να είμαστε ο Sherlock Holmes, δεν γίνεται αυτό, αλλά νομίζω υπάρχουν έτσι κάποια σημάδια που θα μπορούσαν να μας βάλουν σε μια σκέψη, να το σκεφτούμε έστω μια δεύτερη φορά. Και προτιμότερο είναι να χάσουμε ένα προϊόν, να μην το πάρουμε δηλαδή από εκεί που βλέπουμε αυτό το δελεαστικό, το οποίο μας φαίνεται κάπως περίεργο, έτσι και έτσι, παρά να κάνουμε την κίνηση και να τρέχουμε μετά. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό και επίσης αυτό που είπαμε και προηγουμένως, να δούμε τις κριτικές γύρω από κάποια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ας μην βιαστούμε να πιστέψουμε ό,τι μας παρουσιάζεται, αρκεί να το ερευνήσουμε λίγο παραπάνω. Συνήθως σε διάφορα φόρουμ στο διαδίκτυο υπάρχει πληροφορία και κριτικές που πιστέψτε με δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω, δεν αφήνουν τίποτα που να μην το σχολιάσουν και να έχεις έτσι μια αξιόπιστη άποψη για κάποια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ενδεχομένως η οποία πραγματοποιεί αγοραπολισίες. Ναι, τίποτα δεν μένει κρυφό, η αλήθεια είναι σε αυτόν τον ιντερνετικό κόσμο, διαδικτυακό κόσμο, κυρία Χριστοδουλάκη. Υπάρχει όμως και θέμα με το υλικό παιδικής κακοποίησης, έτσι δεν είναι? Ναι, να πούμε ότι πρωταρχικό μέλημα της δικής μας της γραμμής είναι η καταπολέμηση εικόνων ή βίντεο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Από το 2003 που λειτουργούμε. Ωστόσο να πούμε ότι για το διάστημα του lockdown δεν φαίνεται να έχουμε κάποια σημαντική αύξηση σε αυτό του τύπου της καταγγελίας. Ο αριθμός, θα λέγαμε, ο απόλυτος αριθμός σε σύγκριση με τα περισσινά, με το αντίστοιχο περισσινό διάστημα Απρίλιος-Μάιος, δεν φαίνεται να παρουσιάζει κάποια ενδιαφέρουσα αλλαγή. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σε ήθελα να τονίσουμε ότι είναι μέλος μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική αύξηση του αριθμού των καταγγελιών που αφορούσαν σε εικόνες ή βίντεο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και αυτό υποθέτουμε ότι αιτιολογείται αν σκεφτεί κανείς ότι οι δράστες και αυτοί οι οποίοι προχωρούν σε τέτοιου είδους ενέργειες, έχουν δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, βρήκαν πολύ περισσότερο χρόνο διαθέσιμο εκείνη την περίοδο να διακινήσουν, να αγοράσουν, να πουλήσουν ενδεχομένως τέτοιο παράνομο περιεχόμενο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα εμείς σαν γονείς αυτό το οποίο πρέπει να συμβουλεύσουμε τα παιδιά μας και να τους περάσουμε έτσι στο DNA τους, στην παιδεία τους, είναι να σέβονται την ιδιωτικότητά τους, να την προστατεύουν και ακόμα και μία απλή φωτογραφία την οποία θεωρούμε αθώα και την ανεβάζουμε πάρα πολύ εύκολα, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γιατί δεν ξέρουμε πώς αυτή θα χρησιμοποιηθεί, αν είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο και αν πέσει στα χέρια ενός κακόβουλου ανθρώπου ο οποίος θα την παραποιήσει, θα την αλλοιώσει
και θα την χρησιμοποιήσει, δεν ξέρουμε και εμείς με ποιο τρόπο. Μας έχει τύχει δηλαδή στο παρελθόν μια φωτογραφία αθώα να παραποιηθεί με τέτοιο τρόπο, η οποία εν τέλει να εμπεριέχει, να παραπέμπει σε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ναι. Δεν λείπει το κακό, δηλαδή υπάρχουν τα καλά που τα επισημαίνουμε βεβαίως, αλλά υπάρχουν και τα κακά, αυτά που επισημαίνετε εσείς, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τα βγάζουμε πια και όλα στη φόρα, κυρία Χριστοδουλάκη. Δηλαδή τόσες φωτογραφίες, όλες μας οι στιγμές, που είμαστε, τι κάνουμε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε ένα... να βάζουμε έτσι ένα φρένο λίγο. Βεβαίως, σε βεβαίως. Ό,τι προβάλλουμε. Καλύτερα να είμαστε σκεπτικοί πριν να δημοσιεύσουμε κάτι και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι εμείς οι ίδιοι οι γονείς αποτελούμε παράδειγμα για τα παιδιά μας και θα πρέπει εμείς πρώτα να τους διδάξουμε να σέβονται την ιδιωτικότητά τους. Η ιδιωτικότητα είναι κάτι ιερό, επομένως ας την περιφρουρήσουμε εμείς οι ίδιοι, να το μάθουμε και στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Τα ενίκο μη ενδύμο, δεν είναι ανάγκη το κάθε τι να δημοσιοποιείται και να είναι αντικείμενο έκθεσης σε πάρα πολλά άτομα. Ναι, ούτε τα like που παίρνουμε μας κάνουν καλύτερους, ούτε πιο δημοφιλείς, γιατί περνάει και αυτό, ξέρετε, ούτε ότι υπάρχουμε μέσα από τα like. Νομίζω, εντάξει, θέλουμε και κάπου, δεν είναι τώρα ότι το αναθεματίζουμε αυτό. Αλλά δεν ζούμε μόνο μέσω των like και της αυτοπροβολής, έτσι. Παν μετρων άριστον. Ακριβώς. Το διαδίκτυο είναι πολύ ωραίο εργαλείο, πολύ δελεαστικό, πολύ εύχριστο, συναρπαστικό για μικρούς και μεγάλους. Ωστόσο, ας προσέχουμε να διαφυλάττουμε την προσωπικότητά μας, την ιδιωτικότητά μας, ας προσέχουμε τις συναλλαγές μας και ας είμαστε έτσι λίγο παραπάνω υποψιασμένοι αν κάτι άσχημο συμβεί στο δρόμο μας. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς υποψιασμένοι και τώρα με την περίοδο του κορονοϊού που πολλά πράγματα κάνουμε μέσω του διαδικτύου, κυρία Χριστοδουλάκη, ένα παραπάνω. Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις πληροφορίες που μας δώσατε και τις συμβουλές, βασικές και εύκολες και πολύ χρηστικές. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Επίσης, και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.